πατέρα μου, τους γνώρισα από κοντά. Λοιπόν, επειδή έχω γνωρίσει πολλούς πολιτικούς αρχηγούς από κοντά, δεν μπορώ να μην υποκληθώ στον πολιτικό αρχηγό που λέγεται Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος, Βίκη μου, την περασμένη εβδομάδα στην Α1 λέει: απομακρυνθείτε από την ενδιάμεση συμφωνία Ελλάδα-Σκοπίων. Είναι άκυρη. Και ειδού η επιβεβαίωση του Γιώργου Καρατζαφέρη. Βουλή των Ελλήνων, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης νομοθετικού έργου. Ακούστε εδώ και φρίξτε. Η ενδιάμεση συμφωνία με την οποία ονομάστηκε Φύρομ τα Σκόπια, δυστυχώς, εγώ είμαι εναντίον και του Φύρομ, Βαρντάσκα είναι το όνομά τους, δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Αν ξαναπάμε στο πάγωμα, θα δείτε τι γράφει το επίσημο έγγραφο της Βουλής. Δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Το βλέπετε. Από το... Άρα δηλαδή δεν μας δεσμεύει. Άρα έπεσε μέσα ο Καρατζαφέρης που το έλεγε. Και κάποια blog αρχίσαν και λέγανε τα κοντά τους και το μακρύ τους. Εγώ λοιπόν ρωτάω. Είμαι βουλευτής του Καρατζαφέρη. Άλλος βουλευτής άλλου κόμματος μπορεί να ισχυριστεί ότι ο αρχηγός του έδωσε την εντολή ούτε το όνομα Μακεδονία, ούτε παράγωγο, καμία υποχώρηση. Εμένα με στέλνει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και μου λέει: όπου βλέπεις έγγραφο και γράφει Δημοκρατία της Μακεδονίας, κάνε ό,τι μπορείς, κόψε το λαιμό σου να φύγει η αναφορά Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και πλέον μπαίνει αυτοκόλλητο. Τσιρότο μπαίνει. Δεν υπάρχει έγγραφο που να γράφει Δημοκρατία της Μακεδονίας, μπαίνει τσιρότο. Αυτή την εντολή μου έδωσε ο αρχηγός μου, το έκανα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ρωτάω. Νεοδημοκράτες, πασοκτζίδες, αριστερούς, ροζ, ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ή κόκκινους, κουκουέ, ή οποιονδήποτε άλλο. Έχετε πάρει τέτοια εντολή από τους αρχηγούς σας? Γιατί εγώ από τον αρχηγό μου πήρα αυτή την εντολή. Αυτά τα λέω για κάποιους που μιλάνε για κολοτούμπες. Ο αρχηγός μου είναι σταθερός. Αυτό έλεγε, αυτό λέει για τη Μακεδονία. Η δική σας η αρχηγή μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι δεν είναι κολοτούμπες? Διότι εγώ θυμάμαι, Βίκη Παπαλουκά, επειδή είμαι λίγο παλιός, ασφαλώς παλιότερος από σένα, ότι στη συνεδρίαση των πολιτικών αρχηγών υπό τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή ήταν και η κυρία Παπαρίγα μέσα. Ή μήπως δεν το θυμούνται οι κομμουνιστές? Τι είχαν αποφασίσει τότε Καραμαλής, Μητσοτάκης, Παπανδρέου, Παπαρίγα κτλ. Τι είχαν αποφασίσει? Να βγουν και να μας τα πούνε. Δαμανάκι τότε μέσα, Σαμαράς υπουργός εσωτερικών. Τι είχατε αποφασίσει τότε? Γιατί ό,τι έλεγε ο Καρατζαφέρης τότε, το 92, το έλεγε και το 97, το έλεγε και το 2002, το έλεγε και το 2011. Μα είναι και το μόνο κόμμα με το πατριωτικό παρεμβατισμό τότε, που έχει κάνει ταμπέλα του για όλες τις δυνάμες. Ρωτάω, για τη Μακεδονία υπάρχει άλλος Έλληνας πολιτικός αρχηγός που να δίνει εντολή στους βουλευτές του και να λέει συνεχώς ούτε παράγωγο, ούτε όνομα Μακεδονία, μόνο Βαρντάσκα? Υπάρχει, ρωτάω. Για να δούμε ποιοι είναι οι κολοτούμπες και ποιοι είναι αυτοί που προσπαθούν να προσάψουν το χαρακτηρισμό με το γνωστή φασιστική τακτική, ακριβώς γιατί ζορίζονται. Γιατί αυτός εδώ ο ηγέτης δεν άλλαξε ούτε εκατοστό των απόψεών του. Ό,τι έλεγε, λέει. Ό,τι έλεγε στην Ευρωβουλή για την Τουρκία, λέει. Θυμάστε τι αγώνα είχε κάνει για την Κύπρο, για το Πατριαρχείο. Ό,τι έλεγε για τη Βόρειο Ήπειρο, λέει. Μπείτε μέσα και δείτε. Και δείτε στην Ευρωβουλή, ενώ στη σελίδα, και δείτε και τις σημερινές του δραστηριότητες. Αυτό αφιερωμένο σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς που κάνανε γαργάρα αυτά που παλιά λέγανε. Ο Καρατζαφέρης είναι συνεπής.